ο εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 40. Σε αυτόν τον ιερό τόπο, στα στενά της Κλεισούρας, ο πολεμικός στρατός έδωσε σφοδρές μάχες, άρχοντας το έπος του 40. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την τελετή, αποτείοντας φόρο τιμής στους ηρωές μας. Τους φαντάρους μας βολέρισαν μέχρι σε σχάτος για την ελευθερία της πατρίδας. Στους στρατιώτες μας που υπέμειναν κακουχίες και στερήσεις στο όνομα της Ελλάδας και των αξιών που αυτή πρεσβεύει. Στους Έλληνες που θυσίασαν τη ζωή τους για ένα ελεύθερο κόσμο και πλέον αναπαύονται εν ειρήνη σε αυτά τα χώματα. Η γνωμοσύνη μας προς τους πρωταγωνιστές του έπους του 40 είναι απεριόριστη. Τους τιμούμε και τους θυμόμαστε. Ο αγώνας τους κατά των δυνάμεων του φασισμού απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι το ελεύθερο πνεύμα δεν δαμάζεται. Αγαπητοί συμπατριώτες, εκτός από τους ήρωές της, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον γηγενή ελληνισμό της Αλβανίας. Τους συμπατριώτες μας που απαρτίζουν την εθνική μας μειονότητα και διατηρούν ζωντανή τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας σε αυτόν τον τόπο. Παραμένουμε στο πλευρό σας και σας ευχαριστούμε που έχετε την Ελλάδα στην καρδιά σας. Να είστε υπερήφανοι που κατοικείτε εδώ και υπερασπίζεστε τις ίδιες αξίες και ιδανικά που κινητοποίησαν τους ήρωές μας. Ζήτω 28 Οκτωβρίου. Ζήτω! Ακολουθεί η κατάθεση στεφάνων εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, η Γενική Γραμματέας από Δήμο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, παρακαλώ να προσέλθει. Την πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αλβανία, κυρία Κωνσταντίνα Καμίτσι. Και εκ μέρους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τον Διευθυντή του Β' Κλάδου για ΕΘΑ, συμπρόεδρο της Μειχτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τον υποπέραφο κύριο Κωνσταντίνο Μπούζο. Διατήρηση ενός λεπτού σιγής. Αιωνία τους η μνήμη. Και η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ενάκουση του ελληνικού εθνικού ύμνου.
χαιρετήσει. Thank you.